Να ξεκινήσει την κουβέντα μαζί του. Μιλάγαμε προηγουμένως για τις αδικίες, για το φόρο των ακινήτων. Το νέο σχέδιο ήδη. Βέβαια. Το νέο φορολογικό. Ήδη είναι στα επιτελεία των κομμάτων. Θα λειτουργήσουν. Ναι. Μας έλεγε ο κ. Κασής προηγουμένως, κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. 11 η ώρα. Προφανώς θα έχουμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου και εκεί θα γίνει ανάλυση του νέου. Αλλά το θέμα, είπαμε, κύριε Υπουργέ, είναι να περνάει και από την κοινωνία. Η διαβούλευση, μην σταματάει στους βουλευτές. Γιατί πολλές φορές έχουμε και την κόντρα μεταξύ των βουλευτών του κέντρου και της περιφέρειας. Οι βουλευτές πρώτα και πάνω απ' όλα είναι οι διάβλοι με την κοινωνία. Είναι. Είναι. Αρκεί να ξέρουμε. Είναι όλοι, μάλλον, για να το διορθώσω. Είναι εδώ, πρέπει να αποδώσουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Για να το διορθώσω. Δεν ξέρω αν είναι όλοι, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν είναι όλοι. Πιστέψτε με, οι κυβερνητικοί βουλευτές όλο αυτό το διάστημα έχουν δείξει υψηλότατο αίσθημα ευθύνης. Και η αγωνία τους είναι για την πρόοδο του συνόλου. Για την καλύτερη πορεία του κοινωνικού συνόλου. Και σε αυτήν την ομαδική προσπάθεια προσπαθούμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όμως, κύριε Παπαδάκη, να δούμε μερικά πράγματα, γιατί είναι όλα σε ένα πλαίσιο. Τους πληστηριασμούς, να το πούμε πρώτα, κύριε Υπουργέ, ένα-ένα. Να πάρουμε τους πληστηριασμούς. Για τους πληστηριασμούς. Η Τρόικα απαιτεί όλοι και για να καταργηθεί η προστασία για όλους. Για την πρώτη κατοικία. Ο Πρωθυπουργός έχει δημιουργήσει. Επειδή βρίσκεται και αυτό το ζήτημα σε διαβούλευση, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η πρώτη κατοικία εκείνων που έχουν πληγεί από την κρίση δεν μπορούν να ανταποκριθούν, θα προστατευθεί. Ποιοι είναι αυτοί που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, μας μπορείτε να μας πείτε, έχετε δηλαδή ένα παράδειγμα. Αυτοί που αποδεδειγμένα έχουν χάσει τη δουλειά τους, έχουν στην οικογένειά τους υπάρχει δραστική μείωση εισοδημάτων, αυτοί που αποδεδειγμένα με κριτήρια τα οποία θα τεθούν αντικειμενικότατα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μην τυχόν όμως, ξέρετε κάτι, είναι τέτοια τα κριτήρια που αφήσει πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους έξω. Όπως το έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, αφήστε να δούμε τον προσδιορισμό. Το περιμένουμε, των κριτήριων. Γιατί. Σας λέω ότι αυτή είναι η κατηγορηματική θέση της κυβέρνησης. Η πρώτη κατοικία εκείνων που έχουν πληγεί από την κρίση δεν θα απειληθεί. Κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, εφόσον ετοιμάζουμε αυτό, γιατί δεν ετοιμάζουμε για κάτι άλλο πάνω στο θέμα των πληστηριασμών. Ενημερωθήκαμε και ακούγεται και από επίσημα τραπεζικά πια χείλη ότι ξένα φαντς αγοράζουν στεγαστικά δάνεια στο 20% ή 30%, το πολύ πολύ 30%, 20% της αξίας. Και λέω το εξής εγώ, προκειμένου να το δώσει σε κάποιους, ας πούμε, που θα κερδοσκοπήσουν, που είναι το κογλίφι του εξωτερικού, και δεν φωνάζει εμένα, για παράδειγμα, αν εγώ είμαι σε αυτή την περίπτωση, ήμουνα, και μη Παπαδάκη, έλα εδώ, δεν μπορείς να πληρώσεις φτωχός σε πάντοχος, το 20% θέλω εγώ και τελειώσαμε. Γιατί λοιπόν να το πάρει ο τοκογλύφος με 20% της αξίας του δανείου? Γιατί εσένα θα στο ζητήσει το 100%. Εσένα δεν θα στο χαρίσει. Και εμένα μου το ζητάει στο 100%. Το δάνειο μετά θα πρέπει να το πληρώσει εσύ. Γιατί δεν ερχόσαστε σε μια τέτοια συνόηση με την Τράπεζα Ελλάδος? Αυτές είναι προτάσεις που παρουσιάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν και δεκτές. Μάλιστα. Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το τραπεζικό μας σύστημα. Μάλιστα. Και προσπαθούμε να βρούμε μια τέτοια λύση με πρώτο γνώμονα την προστασία εκείνων που έχουν πληγεί από την κρίση. Και με δεύτερο γνώμονα την προστασία της αξίας των ακινήτων. Γιατί και αυτή η παράμετρος είναι πάρα πολύ σημαντική. Τρόικα. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να δούμε μερικά πράγματα συνολικά, γιατί τα πιάνουμε ένα-ένα απομονωμένα. Πάμε στην Τρόικα λοιπόν. Στην Τρόικα. Η Τρόικα νομίζω ότι είναι πακέτο. Όλα αυτά τα ζητάει η Τρόικα. Η Τρόικα είναι εδώ. Και μάλιστα ακούγονται πράγματα τα οποία έχουν εξοργήσει και την κυβέρνηση για πρώτη φορά, θα έλεγα εγώ, κάποιους κυβερνητικούς παράγοντες. Όχι όλους, κάποιοι όμως πρώτη φορά. Αν μιλάτε για τη γνωστή δήλωση, πιστεύω ότι υπήρξε οργή εντός και εκτός Ελλάδας και αποτυπώθηκε σε δηλώσεις πάρα πολλών αξιωματούχων. Αυτοί ξέρετε τι λένε όμως, ότι ό,τι και να λέτε τα μέτρα θα τα πάρετε. Μέχρι και όλοι, ρε, Προσέξτε, κύριε Παπαδάκη, μέτρα θα πάρουμε μόνο σε ό,τι αφορά την βελτίωση του δημοσίου, την αντιμετώπιση αδικιών, την πάταξη, για παράδειγμα, της φοροδιαφυγής. Ναι, τέτοια μέτρα θα πάρουμε. Αλλά οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα δεν πρόκειται. Απλώς αυτοί δεν έχουν την ίδια εικόνα που έχετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Δεν έχουν την ίδια εικόνα, δηλαδή για τους πληστηριασμούς. Και δεν μιλάνε για τέτοια μέτρα. Αυτοί θέλουν αίμα. Θέλουν αίμα. Και την ευθύνη την έχουμε εμείς. Σας είπα, γίνεται μια διαβούλευση. Για πρώτη φορά, σας παρακαλώ, ακούστε. Για πρώτη φορά διαβουλευόμαστε χωρίς να έχουμε την πλάτη στον τοίχο. Για πρώτη φορά διαβουλευόμαστε. Είναι έτσι όμως. Εγώ θέλω να είναι έτσι. Το βλέπετε. Εγώ το βλέπετε, θέλω να είναι έτσι. Παπαδάκη. Έχουμε τον προϋπολογισμό, κύριε Υπουργέ μου. Αν αυτοί πούνε ότι ξέρετε κάτι, αυτό που είπες εσύ, Αντώνη, προηγουμένως. Αν θα έχει νέα μέτρα ή όχι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός πρέπει να έχει κάποια έσοδα και τα έσοδα θα πρέπει να δικαιολογούνται από κάποια μέτρα. Όπως είναι το φορολογικό. Για τα ακίνητα. Σας είπα ότι αυτήν την εξίσωση παλεύουμε να λύσουμε
Σας είπα από την αρχή ότι πρέπει να υπάρχει εξίσωση εσόδων-εξόδων, πρέπει να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα για πάρα πολλούς λόγους, μα για πιο σημαντικό λόγο είναι η ανάκτηση του ελέγχου της οικονομίας μας, να σταματήσουμε δηλαδή να δημιουργούμε νέα χρέη κάθε μέρα, αυτό το σταματάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε αυτή η κατανομή των βαρών να είναι η δικαιότερη δυνατή και μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση έχει την τελική ευθύνη. Ναι, αλλά τα μέτρα όμως, κύριε Υπουργέ, επιμένει η Τρόικα, έρχονται, φεύγουν, είναι αυτό, έρχονται, εντάξει, φεύγουν. Είπε ότι το... Έχετε και έχουμε... Τι θα κάνετε στην περίπτωση της σύγκρουσης. Τους τελευταίους 15-16 μήνες έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουμε δει πάρα πολλά να διαψεύγονται. Θα πρέπει να δεχθείτε ότι αυτή τη φορά είναι διαφορετική η διαβούλη. Τι θα κάνετε στην περίπτωση που η Τρόικα δεν κάνει πίσω. Γι' αυτό και έχει σημασία ότι ανακτάμε τον έλεγχο της οικονομίας μας, δεν δημιουργούμε νέα χρέη, δεν είμαστε υπό την πίεση ταμιακών διαθεσίμων, για παράδειγμα, όπως ήμασταν σε προηγούμενες φάσεις της διαβούλευσης, και μπορούμε να διαπραγματευτούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Εδώ υπάρχει όμως μια παρένθεση. Να διαπραγματευτείτε με ποιους? Γιατί δεν κάνετε τ' άλλο, κύριε Υπουργέ? Γιατί να διαπραγματευτείτε με τον Ντόμισεν και τον Μαζού? Με τον υπάλληλο. Και να μην πάτε με τους ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν ο Πρωθυπουργός με την κυρία Μέρκελ. Να τη πει: άκουγα, κυρία μου. Κυρία μου, όχι, είναι δικό μου. Δεν μπορώ να τη το πει. Αλλά εγώ, ξέρετε, μιλάω έτσι. Ναι, να τη πει: κυρία Μέρκελ, κοιτάξτε να δείτε. Τέλος. Εμείς άλλα μέτρα οριζόντια δεν παίρνουμε. Ο κόσμος έχει. Θέλετε να βοηθήσετε τη χώρα μας? Ξεπεράσει, μάλλον. Δεν είναι δυνατόν. Μα αυτό σημαίνει διαβούλευση, κύριε Παπαδάκη. Με τον Τόμισεν όμως. Αυτός κλείνει πόρτες. Η διαβούλευση είναι σε πολλά επίπεδα. Αυτός είπε ψεύτη, τον κύριο Στουρνάρα. Πρώτα και κύρια είναι διαβούλευση με δανειστές. Με πλευρές που έχουν δανείσει. Όχι με τους υπαλλήλους των δανειστών όμως. Κάτω από πολύ καλούς όρους πλέον. Μην ξεχνάτε, το τελευταίο επιτόκιο ήταν τη τάξη του 1%. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη διαγραφή χρέους στα παγκόσμια χρονικά. Πετύχαμε μια βιώσιμη πορεία εξόδου. Και θέλω να σας υπενθυμίσω τα 6 βήματα τα οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, εκ των οποίων τα 4 βρίσκονται ήδη σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό υλοποίησης. Δηλαδή, πρώτο βήμα, το πρωτογενές πλεόνασμα. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, όλες τις ενδείξεις, το πετυχαίνουμε από φέτος. Δεύτερο βήμα, η ανάκαμψη της οικονομίας. Όχι από την ανάπτυξη όμως, από την υπερφορολόγηση. Αυτό. Δηλαδή, τον Οκτώβριο που αυξήθηκαν τα έσοδα 700 εκατομμύρια και πανηγύριζετε, και καλά κάνετε και πανηγυρίζετε, προέκυψε γιατί? ΦΑΠ του 10, ΦΑΠ του 11, ΦΑΠ του 13, φόρος εισοδήματος. Ότι δεν έχουμε πετύχει τους στόχους που είχαμε θέσει. Όχι με αίμα λοιπόν, όμως. Όχι με αίμα όμως. Εμείς λέμε κάποια στιγμή είναι ανάπτυξη. Το είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Αυτή τη χρονιά είναι τα μεγαλύτερα βάρη. Μην ξεχνάτε. Μα και του χρόνου τα ίδια είναι. Δεν θα υπάρχει μείωση στα έσοδα. Όχι, δεν θα είναι. Δεν προβλέπετε μείωση στα έσοδα. Σε ένα του χρόνου. Φέτος πληρώνει στην Ελλάδα. Ναι, αλλά το κουτάκι θα γεμίσει με τα ίδια λεφτά, κύριε Υπουργέ. Ειδικά στον χώρο των ακινήτων. Λάθος. Είναι φέτος, οι Έλληνες πληρώνουν φόρους 3 ετών. Ναι. Αυτό του χρόνου δεν θα υπάρχει. Εγώ θέλω να κλείσουμε το θέμα της Τρόικας και να πάμε και στα κύριε υπόλοιπα. Παπαδάκη, κύριε Παπαδάκη, θέλω σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Έτσι, γιατί είναι βήματα, βλέπετε ότι είμαστε με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, με συγκεκριμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά την πορεία υλοποίησης του. Έτσι, σας είπα, πρώτο βήμα το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεύτερο βήμα η ανάκαμψη που όλοι αναγνωρίζουν πλέον ότι θα την πετύχουμε μέσα στο 2014. Πώς? Τρίτο βήμα. Θέλω να μας πείσετε γι' αυτό. Θέλω να μας πείσετε για αυτή την ανάκαμψη. Εγώ ειλικρινά. Έτσι ώστε να μην μιζεριάζω κάθε πρωί. Να έχω να λέω κάτι με χαρά. Πώς αυτή η ανάκαμψη? Εάν σας το έλεγα μόνο εγώ, θα λέγατε ότι είναι κυβερνητική προπαγάνδα. Όταν όμως η εκτίμηση αυτή έρχεται από διεθνείς οίκους και διεθνείς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι μπορείτε να το δεχτείτε. Επίσης, το τρίτο βήμα είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας. Μην ξεχνάτε μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη. Για πρώτη φορά δεν έχουμε ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο φέτος, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Το τέταρτο βήμα είναι να βγούμε στις αγορές. Και αυτό στο τέλος του επόμενου χρόνου πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Και οι άλλοι μας λένε ότι δεν θα βγείτε στις αγορές. Οι ίδιοι οι Τροϊκανοί λένε ότι δεν μπορείτε να βγείτε στις αγορές. Αυτό λένε. Υπάρχουν και οι αναλυτές, που λένε και ο Άσμος, και όλοι. Μέχρι στον επόμενο χρόνο θα μπορέσουμε να το δοκιμάσουμε. Ο κύριος Στουρνάρας έλεγε ότι θα βγούμε το 2013. Το πέμπτο βήμα είναι να μειώσουμε
όσο προχωράει η βελτίωση της οικονομίας μας, να βελτιώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, και αυτό έχει ήδη αρχίσει σε ορισμένους τομείς, στο ΦΠΑ, στην εστίαση και στην φορολογία των ακινήτων. Οι πιο πολλοί θα έχουν μεσοστεχνικά, δηλαδή θα έχουμε μια μείωση της τάξης του 15%. Στο πετρέλαιο θέρμανσης που έχουμε 700 εκατομμύρια τρύπα, γιατί δεν τους είπατε να μειωθεί ο φόρος. Είναι να φτάσουμε μέχρι το 2016 σε κανονικά πλεονάσματα, όχι μόνο πρωτογενή, αλλά πλήρη δημοσιονομικά πλεονάσματα, και τότε θα έχουμε βγει, κύριε, από την Υπουργέ, κρίση, σας ακούμε, ενδιαφέρον. Θα έχουμε ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο, εικόνα της θα κοινωνίας... έχει τελειώσει το μνημόνιο. Είναι ένας οδικός χάρτης, κύριε Παπαδάκη, σας ακούμε, με συγκεκριμένα ενδιαφέρον. Βήματα. Δεν έχει, το... δεν έχει την ίδια αίσθηση, δυστυχώς, ο κόσμος, γιατί στον οικογενειακό του προϋπολογισμό τα πράγματα είναι μαύρα. Στον οικογενειακό του προϋπολογισμό δεν μπορεί να πληρώσει τις βασικές του υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους με τους οποίους εσείς λέτε ότι θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή λέει πλήρωσα, δεν έχω να δώσω άλλα. Δεν έχω άλλα. Αυτό δηλαδή έχουν, δεν και αυτό το λίπος που υπήρχε. Τα βάρη του χρόνου θα είναι πολύ μικρότερα, σας το ξαναλέω. Πώς θα είναι, κύριε Υπουργέ, μικρότερα, όταν θα καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές? Όταν δεν θα υπάρχει φορολογική επιβάρυνση. Δεν θα είναι λιγότερη φορολογική επιβάρυνση. Τώρα μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Ότι φέτος οι Έλληνες πληρώσανε τους φόρους τριών ετών. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο φόρος ακινήτων, είναι και ο φόρος εισοδήματος. Έχουμε αποδείξει τι θα γίνει με τα ενίκια, με αυτούς που εισπράττουν ενίκια. Από ό,τι ακούω από τις εκπομπές σας. Δηλαδή, η μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι αυτή. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι απλό, γιατί είστε και εσύ παλιός συνάδελφος. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι όλες αυτά τα επιτεύγματα που μας λέτε έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία? Αυτό εσείς δηλαδή αντιλαμβάνεστε στην Εύβοια? Κύριε Δαλατόλα, δηλαδή, αλήθεια, πείτε μου πραγματικά, στην Εύβοια σας σταματάνε και σας λένε μπράβο για το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών? Κύριε Δαλατόλα, αυτά τα επιτεύγματα έγιναν δυνατά χάρη στις θυσίες των Ελλήνων. Και οι θυσίες των Ελλήνων βάσει αυτού του σχεδίου πιάνουν τόπο. Γιατί αλλιώς θα θυσιάζαμε τα πάντα χωρίς να κερδίσουμε τίποτα. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε και οι συμπατριώτες μου στην Εύβοια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να έχουν προοπτικές να δουν το μέλλον καλύτερο μέσα στον επόμενο χρόνο. Ναι, αυτή τη στιγμή ευημερούν μόνο οι αριθμοί, αλλά δημιουργούμε το πλαίσιο για να μπορέσουν να ευημερήσουν και οι άνθρωποι. Αν έχετε κάποια εναλλακτική ρεαλιστική πρόταση, ευχαρίστως να την ακούσουμε. Κριτική κάνουμε εμείς. Αυτά από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί είναι υποχρεωμένοι, και εδώ που έρχονται τους λέμε, ξέρετε κάτι, μη μας κλέβετε τη δουλειά. Τις διαπιστώσεις και την κριτική την κάνουμε εμείς. Τα κόμματα πρέπει να κάνουν. Επειδή δεν απαντάει στη δική μας κριτική, όπως έγινε και στη Βουλή, περιμένουμε ακόμα να ακούσουμε την απάντησή του στην κριτική του Αλέκου Αλαβάνου. Αλέτε, γιατί λέει ψέματα. Φορά, όταν είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή ότι δεν γίνεται να λέτε άλλο μνημόνιο, άλλο ευρωζώνη, μας είπαν οι υπηρέτες και όμοιρους της Τρόικας. Θα πούνε το ίδιο και στον κύριο Αλαβάνο, γιατί αυτό ακριβώς τους είπε και ο κύριος Αλαβάνος. Θα το μεταφέρουμε το ερώτημα τόφιο, όταν σε λίγο θα έχουμε εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Την είδατε τη δημοσκόπηση του Δελατόλα στο ποντίκι, ναι, κύριε Υπουργέ? Την είδατε? Θέλω να τη δούμε πάλι και να τη σχολιάσουμε μαζί, γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχουμε λοιπόν την Νέα Δημοκρατία ελαφρά πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ, 21,5 η Νέα Δημοκρατία, 22 ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυξημένη σε σχέση με τους σε σταθερή ανωδική πορεία από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Από τον προηγούμενο μήνα έχετε 0,5 πάνω, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο ίδιο ποσοστό. Επειδή παρακολουθώ, η εταιρεία PALS, χωρίς να θέλω να κρίνω τις εταιρείες, η εταιρεία PALS ήταν η μόνη που το τελευταίο τρίμηνο έβγαζε μπροστά τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και σε αυτό το διάστημα είδαμε το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει από το 2% στο 1,5%, στο 1% και τώρα στο μισό. Προσέξτε όμως, 6,5% το ΠΑΣΟΚ, 4,5% οι ανεξάρτητοι Έλληνες, 10,5% από την προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν στο 9,5%. Μεσολάβησαν τα γεγονότα των δολοφονιών των δύο νέων παιδιών στο Ηράκλειο και φαίνεται ότι η Χρυσή Αυγή ανεβάζει τα ποσοστά της. 3 η Δημοκρατική Αριστερά, 5 το κουκουέ. Πριν φύγει η κάρτα για να τη σχολιάσουμε, θέλω να τη δείτε. Με αυτά τα ποσοστά δεν έχουμε κυβέρνηση παρά μόνο σε μία περίπτωση. Κύριε εάν συνεργαστεί το ΠΑΣ, η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Αγνοείτε μία σημαντική παράμετρο. Βλέπω ότι οι αναποφάσεις του άλλου κόμμα Λευκά αγγίζουν το 30%. Είναι ένα ποσοστό μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Είναι 27%, έχετε δίκιο. Δεν είναι, βεβαίως. Είναι 27%. Είναι μεγαλύτερο, γιατί συνήθως δεν ξεπερνάει το 20%. Οπότε
έχει σημασία αυτό το πολύ μεγάλο κομμάτι, έτσι, μιλάμε για πάνω από ένα στους τέσσερις, σχεδόν ένα στους τρεις. Δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει εκδηλωθεί. Εκεί θα παίξει και αυτό το ρόλο του και έχει σημασία ο κύριος Δελατόλας που ασχολείται χρόνια με δημοσκοπήσεις, ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν ποιοτικοί δείκτες που μπορούν να καθορίσουν τη συμπεριφορά, να προβλέψουν μάλλον τη συμπεριφορά αυτού του τμήματος των αναποφάσιστων. Περιμένετε να δείτε και άλλες δημοσκοπήσεις. Εμείς ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στο πιο δύσκολο κομμάτι της κυβερνητικής θητείας, δηλαδή εκεί που έχουμε πάρει όλες τις δύσκολες, οδυνηρές αλλά αναγκαίες αποφάσεις και ακόμα δεν έχουν αρχίσει να γίνονται χειροπιαστά τα ευεργετικά αποτελέσματα. Για την πρόταση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη για τη συμμετοχή της Δημάρα της Δημοκρατικής Αριστεράς στην κυβέρνηση. Κύριε Δελατόλα, δεν έδιωξε κανένα στη Δημάρα. Μάλιστα. Μόνη της αποφάσισε να φύγει. Κύριε Υπουργέ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που είχατε την καλοσύνη να απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, αυτά. Και εμείς επιμένουμε ότι το σχέδιο το ξέρουμε. Ακριβώς. Το νέο σχέδιο έχουμε, το ξέρουμε. Έχουμε τις πληροφορίες για το νέο σχέδιο της φορολογίας των ακινήτων. Όπου λέμε ότι το νέο σχέδιο το οποίο θα δοθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Σωστά. Στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν το δοθεί και σε άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Σωστά. Εμείς αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να το δώσουμε στην κοινωνία. Ναι.